Επιστρέψαμε, ξεκινάμε μαζί. Ξεκινάμε μαζί τρίτη ώρα της εκπομπής, αρχή, πέμπτο μέρος και πάμε γρήγορα να συνομιλήσουμε με το Θέμη το 41, ο οποίος είναι σύμβουλος marketing και θα μας πει πώς ακριβώς θα μπορέσουμε, έτσι πώς είναι τα πράγματα, να δώσουμε μια καινούρια όθηση στην επιχείρησή μας, σε όσοι φυσικά έχετε επιχειρήσεις. Καλημέρα. Τώρα, περιμένε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι όλα να είναι καλά. Για την ώρα όλα είναι καλά. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία... να μιλήσουμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε. Ναι, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνεις Θέμη 41, είναι ότι διοργανώνεις την Τετάρτη την επόμενη ομιλία σου. Συνήθως, βέβαια, αυτή η ομιλία γινόταν με πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς φέτος, λόγω των συνθήκων, δεν θα είναι με κόσμο, θα είναι διαδικτυακή. Λοιπόν, δράση σήμερα, ανάπτυξη αύριο. Σωστά. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Έχω συνηθίσει να είμαι με κόσμο, να έχουμε την ζωντανή αυτή. Μου είναι πολύ περίεργο τώρα που θα το κάνω όλο αυτό online, γιατί δεν είναι ένα σεμινάριο. Έκανα σεμινάρια έτσι και αλλιώς webinars, ήμουν εξοικειωμένος με αυτό. Αλλά τώρα μιλάμε για μια ανοιχτή ομιλία, η οποία θα είναι live streaming, όπως πολύ σωστά είπες, από το Free Thinking Zone, ένα βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, με το θέμα αυτό. Δράση σήμερα. Ανάπτυξη αύριο. Mm-hmm. 5 επιχειρηματικά βήματα για επιτυχία. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν σήμερα οι επιχειρηματίες ή να προετοιμαστούν έτσι ώστε να υποδεχθούν τον κόσμο ξανά στις επιχειρήσεις τους. Γιατί σίγουρα κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πότε, αν και με το εμβόλιο τα πράγματα φαίνονται καλύτερα, ο κόσμος θα επιστρέψει στην κατανάλωση, θα επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, με μέτρα, με προσοχή, αλλά θα γίνει ένα μπαμ, ένα ξαφνικό. Mm. Και αυτό το λέει και η ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει πανδημία, έχουμε περάσει την πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1918 και έχουν γίνει μελέτες, έχουμε δει βασικά, έχουμε δει τα ιστορικά στοιχεία, τι συνέβη μόλις τελείωσε η πανδημία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη γεμάτο κόσμο, τώρα πάμε σε ένα μαγαζιά, την Ερμού γεμάτη από κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Το ρεπορτάζ της Ερμού εχθές και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έπαιξε πάρα πολύ και τη Θεσσαλονίκη με τις ουρές. Έτσι. Βέβαια θέλω να πω ότι επειδή πήγα και εγώ τη βόλτα μου, προσπαθεί ο κόσμος να τηρήσει τις αποστάσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό όσο γίνεται. Ήμασταν πολύ καιρό περιορισμένοι και υπάρχει ανάγκη, δυστυχώς. Ναι. Να συναστραφούμε και να κυκλοφορήσουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν περιμένουμε να γίνει αυτή η μεγάλη, το μεγάλο μπαμ της κατανάλωσης, όπως ακριβώς είχε γίνει και σε άλλες περιόδους της αντίστοιχων κρίσεων. Ακριβώς. Θα είναι μια έκρηξη η οποία θα έχει διάφορες μορφές. Βέβαια όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα απελευθερωθούν. Αλλά θα γίνει μια έκρηξη, ο κόσμος θα επιστρέψει με νέα δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο, τώρα υπάρχει το διαδίκτυο. Οπότε ένα μεγάλο μέρος των αγορών και σε επίπεδο καταναλωτών, business to consumer, αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, business to business, όταν μια επιχείρηση δηλαδή πουλάει σε μια άλλη επιχείρηση, θα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο του τζίρου τους που θα προέρχεται από τον online κόσμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε αποτελεσματικά στον online κόσμο. Βεβαίως. Ένα εμπόριο το οποίο κατάφερε να σώσει κάπως την παρτίδα, το διαδικτυακό εμπόριο, Θέμη. Ήμασταν κατάλληλα έτσι προετοιμασμένοι οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αγορών. Και ναι και όχι. Το πώς θα βγεις να πουλήσεις online είναι μια ολόκληρη. Δεν έχει καμία σχέση με το να βγεις να πουλήσεις στο φυσικό σου μαγαζί ή στην επιχείρησή σου. Είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία η οποία χρειάζεται τους κατάλληλους συνεργάτες, γιατί προφανώς ο επιχειρηματίας δεν την κατέχει, για να την υλοποιήσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι τελείως καινούριο και θα έχει ειδικούς κώδικες για να μπορέσεις να το αγγίξεις, που πολύ δύσκολα τους βρίσκουμε. Ένα το κρατούμενο. Δύο, για να πουλήσεις online πρέπει να επενδύσεις αρκετά χρήματα. Δεν σημαίνει φτιάχνω ένα e-shop και το αφήνω και έρχεται ο κόσμος και αγοράζει από μένα. Πρέπει να επενδύσεις, πρέπει να έχεις λοιπόν ρευστότητα να επενδύσεις στο internet marketing. Αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό βέβαια, που νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν στις παραδόσεις.
Δυστυχώς, αν έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, εξαρτάσαι από τους courier. Εκτός αν είσαι μεγάλη επιχείρηση και μπορείς να έχεις ίδια μέσα για να παραδίδεις τις αποστολές σου, τις παραγγελίες σου. Εκεί την πατήσαν οι περισσότεροι, διότι εγώ που αγοράζω από ένα online κατάστημα, αν αργήσει το προϊόν να έρθει σε μένα, δεν φταίει ο courier. Φταίει το κατάστημα. Άρα το κατάστημα πρέπει να βρει την εναλλακτική να μου παραδώσει το προϊόν. Και έτσι ολοκληρώνεται η συνολική εμπειρία κατανάλωσης. Mm-hmm. Είναι, εντοπίζω το προϊόν, το αγοράζω εύκολα, εύχρηστα, καταλαβαίνω τι είναι, φτάνει σε μένα, σε λογικό χρονικό περιθώριο, το βλέπω ότι λειτουργεί σωστά έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και είμαι happy από τη συνολική εμπειρία. Άρα στο θέμα των παραδόσεων έγινε το θέμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα βασικά. Θέμη, το ιντερνετικό, το διαδικτυακό εμπόριο είναι ένα από τα 5 βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε έτσι μια επιπλέον όθηση, καινούρια όθηση στις επιχειρήσεις μας τώρα. Σωστά. Ένα από τα 5 βήματα που έχει να κάνει με τη στρατηγική μας, γιατί το πώς θα πάμε digital, είναι θέμα στρατηγικής. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα 5 βήματα ο σωστός τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε τον online κόσμο και τα e-shops γενικότερα. Μέσα από την ομιλία λοιπόν θα προσπαθήσω να δώσω το περίγραμμα της σωστής σκέψης του επιχειρηματία στο πώς πρέπει να προσεγγίσει το θέμα. Μάλιστα. Τα επόμενα 4. Το δεύτερο έχει να κάνει με την διαφοροποίηση. Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να διαφοροποιηθούμε. Διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές. Ο πελάτης και ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα πολύ εύκολα να πάει σε έναν ανταγωνιστή μας. Το τι θα τον κάνει να μας επιλέξει και να μείνει σε εμάς έχει να κάνει με την διαφοροποίηση και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν θα πούμε, βέβαια σε μία ώρα καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε βάθος, θα δώσουμε κάποια ερεθίσματα, κάποια τροφή για σκέψη σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την ανοιχτή ομιλία. Το τρίτο έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση. Πρωτόκολλα εξυπηρέτησης. Ποια είναι τα νέα πρωτόκολλα εξυπηρέτησης που έχουν δημιουργηθεί με όλη αυτή την αλλαγή που έχει συμβεί στην κοινωνία μας με την πανδημία COVID-19. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με το marketing offer. Σε όρους που χρησιμοποιούμε εμείς οι μαρκετίες περισσότερο, ποιο είναι το μείγμα το οποίο προσφέρεις στον πελάτη σου. Και εκεί έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Mm. Και το πέμπτο βήμα το κρατάω για έκπληξη σε όσους συμμετέχουν. Θεμή, το γεγονός αυτό των πρωτοκόλων, εκτιμάς ότι όσο πιο πολύ μία επιχείρηση κρατά, τηρεί με σχολαστικότητα τα μέτρα, τόσο πιο κέρδος θα έχει, δηλαδή τόσο πιο θα πάει καλύτερα. Καταρχάς, το να τηρούμε τα μέτρα είναι σημαντικό για να προστατεύσουμε και το προσωπικό μας, αλλά να δείξουμε και στον πελάτη μας σεβασμό. Το ότι τον προσέχουμε τον πελάτη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, μια επιχείρηση η οποία πραγματικά τηρεί τα μέτρα θα έχει έναν θετικό αντίκτυπο στα μάτια του πελάτη. Mm. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι η σωστή εξυπηρέτηση και η άρτια εξυπηρέτηση θα γίνει πλέον όπλο πωλήσεων. Μάλιστα. Άρα δίνουμε πάρα πολύ σημασία στην εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Πια. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως δύναμη, αλλά ακόμη είναι ένας επιπλέον λόγος εξαιτίας των συνθήκων που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, βαρύτητα στην συγκεκριμένη. Τους επιχειρηματίες πώς τους βλέπεις, είναι έτοιμοι, θέλουν αυτή την, αισθάνονται την ανάγκη, έρχονται σε εσάς για να τους βοηθήσετε? Σε μένα έρχονται, ευτυχώς, όλο αυτό το διάστημα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Έχουν όρεξη, δεν εγκαταλείπουν τα όπλα. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες, όπου έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα, έχει να κάνει με την ευκολία του κόσμου, των πελατών και να τους προσεγγίσουν, έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επίσης, μην ξεχνάς ότι δεν έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βγούμε από όλο αυτό. Πάμε με βάρκα την ελπίδα. Πάμε και θα δούμε. Mm-hmm. Θα πέσουν τα κρούσματα, θα ανοιγούν τα κρούσματα, θα υπάρχει το κύμα, δεν θα υπάρχει, θα πιάσει το εμβόλιο, θα πιάσει τη μετάλλαξη, δεν την πιάσει. Άρα είναι όλα ρευστά. Αλλά έχουν όρεξη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν όρεξη για να κάνουν κάτι. Ήμασταν άπραγοι τόσο καιρό. Έγινε η αλλαγή του χρόνου τώρα, το 31 Δεκεμβρίου, και εκεί που καθόμασταν οικογενειακά, γιατί πού να πάμε, όπως έπρεπε να είμαστε λίγοι και καλοί,
συζητήσαμε και είπαμε, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, πέρασε το 20 και δεν κάναμε τίποτα. Όντως, πέρασε το 20 και δεν κάναμε τίποτα. Ποιες είναι οι αναμνήσεις που μας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μας? Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που έχουν pole position, για να χρησιμοποιήσουμε μια αγαπημένη έκφραση από την Φόρμουλα 1, που είναι καλύτερα έτοιμες σε αυτή τη μάχη της επανεκκίνησης? Αν υπάρχει, θεωρώ, δεν θα μιλήσω με κλάδο, θα μιλήσω με ετοιμότητα. Mm-hmm. Κάποια επιχείρηση η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε ασχοληθεί σοβαρά με τον online κόσμο, είναι σε καλύτερο επίπεδο τώρα, γιατί μπορεί να πάει στο δεύτερο βήμα. Γιατί με το που θα ανοίξουμε και θα επανέλθουμε στην όποια κανονικότητα, οι απαιτήσεις στο πώς θα πουλήσουμε online θα είναι ένα level παραπάνω. Κάποιος ο οποίος ξεκινάει τώρα θα έχει αρκετά levels να καλύψει για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο των υπολείπων. Βέβαια, σε επίπεδο κλάδων, όπως αντιλαμβάνεις, η εστίαση και ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι τρεις κατηγορίες που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Mm-hmm. Οι οποίες θα αργήσουν και περισσότερο να επανέλθουν. Ακριβώς και να πούνε ότι φτάνουν στους τζίρους που είχαν το 19 πριν την έναρξη της πανδημίας. Mm-hmm. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ακόμα και μαγαζιά τα οποία, ας πούμε, είχαν σε ό,τι αφορά την εστίαση, είχαν μπει στη λογική ότι θα τα κάνω μόνοι μου, θα κάνω τις παραδόσεις μόνοι μου, σιγά σιγά μπαίνουν σε πλατφόρμες μεγαλύτερες διαδικτυακές και αυξάνουν και την κίνησή τους και, δηλαδή και τη λειτουργία τους. Προσπαθούν. Mm. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά στο κομμάτι του digital. Μάλιστα. Και επίσης, αυτό το οποίο σε συνομιλία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας είχε πει ότι μόλις το 15% των επιχειρήσεων είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά το online εμπόριο. Αυτό ισχύει και πανελλαδικά? Είναι κάτι το οποίο το έχετε εντοπίσει κι εσείς? Ναι, ισχύει, ισχύει, γιατί δεν είναι εύκολο. Έχεις να κάνεις απόθεμα, έχεις να ασχοληθείς με τα προϊόντα, να είναι σωστά στο site. Επειδή και εγώ αγοράζω online, βρίσκω αρκετές δυσλειτουργίες. Παραγγέλνεις κάτι μετά από 10 μέρες, σου λένε «Α, τελικά δεν το έχουμε». Παραγγέλνεις κάτι, κάνει να έρθει ένα μήνα, μετά σου λέει 2 φορές. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Ο κόσμος δεν είναι... Το βγαίνω να πουλήσω online είναι πολύ σοβαρό. Είναι σαν να ανοίξεις ένα δεύτερο κατάστημα. Ένα δεύτερο φυσικό κατάστημα, μία δεύτερη φυσική επιχείρηση. Βέβαια, εκεί που το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι στις αγορές B2B, business to business, όπου βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες πια τους αρέσει η επιχείρηση που πωλούν σε αυτούς να γίνεται online η όλη διαδικασία. Γλιτώνουν χρόνο, είναι πιο γρήγορη, είναι πιο άμεση. Άρα σίγουρα μία μεταστροφή που θα δούμε στο κομμάτι του business to business είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα γίνει πλέον online, η παραγγελιοληψία μπορεί να γίνει online, με αποτέλεσμα ο περιοδεύων πολιτής που θυμόμασταν από τα παλιά χρόνια, που ακόμα υπάρχει, να είναι ένας απλός σύμβουλος που θα πηγαίνει για να λέει ένα καλημέρα, πώς είστε, να πιούμε ένα καφέ και ως εκεί. Μάλιστα. Βλέπουμε μια μεταστροφή στο κομμάτι αυτό. Ήρθε για να μείνει δηλαδή αυτός ο τρόπος, ο διαδικτυακός, έτσι, αλλά αυτή η σχέση της διαζώσης, του διαζώσης shopping όμως, δεν θα τον αφήσουμε, έτσι δεν είναι, γιατί μας αρέσει. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία δυσκολεύεσαι να τα πάρεις από το διαδίκτυο και να είσαι σίγουρος ότι θα είναι εντάξει. Όπως τα ρούχα. Και το ζήσαμε κιόλας με το click away, που προσπαθούσα να πάρω ένα δώρο και προσπαθούσα να εξηγήσω. Δεν υπήρχε φωτογραφία στο site και περιέγραφα τι ήθελε και μου περιέγραφε και ο υπάλληλος και φυσικά δεν πέτυχε αυτό που αγόρασα. Ήταν ένα ρούχο που ήθελα να κάνω δώρο. Η διαζώσιμη επικοινωνία ήταν και θα είναι πάντα σημαντική και είναι απαραίτητη, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος και ο άνθρωπος. Έχει ανάγκη την επαφή. Ωστόσο όμως, εξυγχρονιζόμαστε. Παλιά μιλούσαμε με τις κινήσεις του σώματός μας, η γλώσσα του σώματος. Μετά εμφανίστηκε η ομιλία, γιατί η ομιλία είναι μια νεότερη εφεύρεση, πολλές χιλιάδες χρόνια, πολλά χρόνια πίσω.
Τώρα όμως έχουν εμφανιστεί τα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπουμε τους νεαρότερους, κάτω των 39, κάτω των 40, οι οποίοι επικοινωνούν καλύτερα με τα SMS, με το Viber, με το WhatsApp, με το Facebook. Στέλνουν ευχές από εκεί. Και αρκεί. Αρκεί. Και τους πιο μεγάλους που λένε «Μα μου στείλεις ευχές μέσω μηνύματος», δεν το δέχομαι. Και όμως είναι μια εξέλιξη, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, έτσι. Βλέπουμε ότι και οι millennials, που είναι η κυριότερη ηλικιακή γενιά για την οποία συζητάμε, η οποία και μεγάλωσε σε μεγάλος και ενηλικιώθηκε σε έναν ψηφιακό κόσμο, έχει τελείως διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς αυτό βέβαια να είναι δεσμευτικό για τους τηλεθεατές σας, ότι παλιότερα, μια δεκαετία πίσω, 15 χρόνια πίσω, όλοι κυνηγάγαμε τους πόντους, κυνηγάγαμε τα loyalty προγράμματα, τα προγράμματα πιστότητας. Με τη νέα μεταστροφή λοιπόν και την είσοδο των millennials στην ενεργή κατανάλωση και στην ενεργή αγορά, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η επιβράβευση, αλλά να τους ενδιαφέρει η επιβεβαίωση. Τι λένε οι περισσότεροι, πόσα like πήρε η φωτογραφία μου, επιβεβαίωση, πόσα comments πήρε η φωτογραφία μου, επιβεβαίωση. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν βαθύτερες αλλαγές που πρέπει να σκεφτούμε και να ζυμώσουμε στο μυαλό μας ως επιχειρηματίες για να μπορέσουμε να τους αγγίξουμε περισσότερο. Και να προσαρμοστούμε και σε αυτές τις περιστάσεις, έτσι όπως απαιτούν, έτσι όπως απαιτείται, γιατί αν θέλεις να επιβιώσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστείς. Σωστά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και θα πρέπει να, και επειδή το digital είναι δύσκολο θέμα, θέλει προσοχή και θέλει και καλούς συνεργάτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, δράση για σήμερα, ανάπτυξη αύριο, online και streaming μετάδοση της ομιλίας, την Τετάρτη, ώρα. 6 ώρα, 6 με 7. Δεν θα υπάρχει μετά on demand, όσοι μπορούν να το δουν εκείνη την ώρα. Απαιτείται μία προεγγραφή όμως για να πάρουν το παρακολούθησης. Και μπορούν φυσικά να κάνουν και ερωτήσεις, να τις αποθύνουν και ερωτήσεις όσοι καταφέρουν να μπουν και να δουν την ομιλία. Βεβαίως, θα υπάρχει chat όπου θα γίνεται η διάδραση. Οι συνεργάτες μου θα μεταφέρουν τις ερωτήσεις, γιατί εγώ εκείνη την ώρα θα μπορώ να τα δω βέβαια, αλλά θα μου τα μεταφέρουν και θα μπορώ να απαντήσω. Μάλιστα. Και είναι μια ομιλία η οποία δεν απευθύνεται σε ειδικούς. Ακριβώς. Δεν απευθύνεται σε ειδικούς, απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με το business κομμάτι. Γιατί σε τέτοιου είδους ανοιχτές ομιλίες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πάμε σε πολύ εξειδικευμένες ορολογίες, δεν μπορεί να είναι advanced η θεματολογία, γιατί μπορεί να παρακολουθεί κάποιος που έχει γνώση και κάποιος που δεν έχει καθόλου. Οπότε επιλέγουμε μια πιο mainstream θεματολογία που μπορεί να είναι κατανοητή σε όλους. Άρα κάποιος ο οποίος έχει γνώσεις μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από ενθουσιαστεί, να μην ενθουσιαστεί ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Θέμη 41, δεν ξέρω, θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είμαι πολύ χαρούμενος που ύστερα από τόσο καιρό ξανά θα κάνω μία ομιλία έτσι όπως έχω συνηθίσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς. Εμείς ευχόμαστε από τη σειρά μας, καταρχάς να σας ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας, M41, αλλά ευχόμαστε να γρήγορα να καταφέρουμε να επανέλθουμε, να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας ή τέλος πάντων να μοιράζουμε τις δραστηριότητές μας, είτε online είτε διαζώσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, πολύ καλή μέρα να είσαι, Θέμη 41. Θέμη 41, σύμβουλος marketing, την Τετάρτη μία online και σε live streaming μετάδοση της ομιλίας «Δράση σήμερα, ανάπτυξη αύριο». Πώς μπορούμε δηλαδή να καλύψουμε το χαμένο έδαφος όλων αυτών των μηνών, ίσως και όλου του χρόνου για τους επιχειρηματίες, συμβουλές που θα μπορέσουν να ξαναδώσουν στις επιχειρήσεις μας έτσι αυτό το οποίο χρειάζονται για να επανεκκινήσουν.